Θα καλημερίσω σήμερα τον εκτελεστικό διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τον κύριο Κώστα Σταμπολή. Πρέπει να πω ότι το Energia Jerry είναι το μόνο που έχει σηκώσει το θέμα. Οφείλω να το πω αυτό. Κύριε Σταμπολή, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαγίνη. Πράγματι, βρισκόμαστε προ μιας μοναδικής κατάστασης, δηλαδή στη σύγχρονη ιστορία. Την έχουμε ξαναζήσει αυτή επί εποχής Purifoy, αν θυμόσαστε. Λοιπόν, άρα είναι ομοί παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας και μάλιστα σε ένα πολύ κρίσιμο θέμα που είναι η ενεργειακή της πολιτική. Ναι, μεν η γερμανική κυβέρνηση και οι συγκεκριμένοι υπουργός μπορεί να έχουν αυτές τις απόψεις, σεβαστές είναι για τη χώρα τους, αλλά δεν μπορούν να τις προπαγανδίζουν και να τις προωθούν και να ζητάνε υποστηρικτές σε μια άλλη χώρα η οποία τους φιλοξενεί. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και έπρεπε πολύ σωστά να το επισημαίνετε και τα κόμματα να είχαν εντοπίσει αυτό το θέμα και να το είχαν αναδείξει. Όμως εγώ δεν θα σταθώ εκεί. Σημειώσαμε την παρέμβαση, την ομή παρέμβαση μέσω του Γερμανού πρέσβη, διότι αν ήταν η κυρία Μπέρμποκ να είχε πει αυτά τα πράγματα, εκεί θα τελείωνε το πράγμα. Αλλά δεν τελείωσε. Πήρε τη σκητάλη ο πρέσβης και έκανε ανάρτηση και στα ελληνικά. Λοιπόν, άρα το θέμα το έχει σηκώσει και το σηκώνει ψηλά η γερμανική πλευρά. Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα. Δηλαδή, οι έρευνες αυτή τη στιγμή δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται με πολύ οργανωμένο τρόπο. Υπάρχει ένα ολόκληρο νομοσχέδιο το οποίο έφερε στη Βουλή η σημερινή κυβέρνηση. Η σημερινή κυβέρνηση κύρωσε τις συμβάσεις των ξένων εταιριών και των ελληνικών που συμμετέχουν στις έρευνες το 2019. Οι έρευνες έχουν ένα μακρόχρονο ορίζοντα και έτσι δουλεύει οι έρευνες στους υδρογονάνθρακες παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά η γερμανική κυβέρνηση αμφισβητεί το ελληνικό νομικό πλαίσιο. Αν συνεχίσω θα σας πω και πολλά άλλα πράγματα, αλλά νομίζω ότι σας είπα πώς τοποθετούμε το θέμα. Όχι, είναι ομοί παρέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας, η οποία στο κάτω-κάτω της γραφής, αν αποφασίσει το ίδιο που θέλει η Γερμανία, το αποφασίσει η χώρα μας. Δεν θα μας υποδείξει η Γερμανία τι θα αποφασίσουμε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα σοβαρότερο, κατά τη γνώμη μου, θέμα. Τελικώς, κύριε Σταμπολή, γιατί δεν είστε ένας τυχαίος στον χώρο της ενέργειας διεθνώς. Τι καταλαβαίνετε? Εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε ενεργειακή στρατηγική πατώντας τις δικές μας δυνάμεις ή το λέμε αλλά δεν το πιστεύουμε? Διότι κοιτάξτε, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με συγχωρείτε, δεν θα έπρεπε να δώσει εξηγήσεις? Θα γίνουν τελικά οι έρευνες για να γίνουν, να πούμε ότι τις κάναμε και μετά, δε βαριέσαι αδερφέ, θα πιάσουμε πάλι την πράσινη ενέργεια? Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Έχετε καταλάβει? Λυπάμαι, δεν το βλέπω έτσι διαχωριστικά το θέμα. Δηλαδή η πράσινη ενέργεια, οι έρευνες, δεν είναι το ένα ή το άλλο. Όπως τα έχουμε εξηγήσει επανειλημμένως μέσα από δικές σας εκπομπές, η ενέργεια είναι ένα ισοζύγιο. Συμμετέχουν στο ενεργειακό μείγμα πολλές μορφές ενέργειας. Συγγνώμη. Θα δώσεις έμφαση εσύ, κύριε Σταμπολή, θέμα, έχετε δίκιο. Μπορεί να αποκλείσεις μια μορφή. Έχετε δίκιο, αλλά με συγχωρείτε, βλέπετε εσείς μείγμα? Το μόνο μείγμα που βλέπω εγώ είναι οι εισαγωγές τεχνολογίας ευρωπαϊκής και διγερμανικής για ανεμογεννήτρες και εισαγωγές φυσικού αερίου από οπουδήποτε και να πληρώνει ο Έλληνας. Αυτό βλέπω. Δεν βλέπω μείγμα. Σαφέστατα το ελληνικό σύστημα, το ενεργειακό όπως λειτουργεί τώρα, ευνοεί τις εισαγωγές κάθε είδους. Ή πετρέλαιο λέγεται αυτό, ή φυσικό αέριο, ή τεχνολογία ανεμογεννητριών ή των φωτοβολταϊκών. Και έχει δοθεί ελάχιστη έφαση και υποστήριξη στην εγχώρια προς τη θέμενη αξία, κάτι το οποίο εμείς σαν Ινστιτούτο το λέμε και μέσα από μελέτες μας, το έχουμε αναδείξει ότι θα πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητα από ελληνικής πλευράς, δηλαδή να αυξηθεί η ελληνική προς τη θέμενη αξία στα πάντα στον χώρο της ενέργειας. Τώρα, αν θέλετε να πάμε στο ενεργειακό ισοζύγιο και στο ενεργειακό μείγμα,
αυτό και στην ηλεκτροπαραγωγή έχει διαφορετικού τύπου ενέργεια, αλλά και στην τελική ενεργειακή κατανάλωση έχει διαφορετικού τύπου ενέργεια. Λοιπόν, νομοτελειακά, καθώς θα προχωράμε, θα μειώνονται τα ορυκτά καύσιμα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς θα μειώνονται και θα βγαίνουν οι πιο καθαρές μορφές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένες και της πυρηνικής ενέργειας. Να έρθουμε όμως στο φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο αυτή τη στιγμή μαζί με την πυρηνική ενέργεια έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Μείγμα από το 2022 επισήμως βάσει του λεγόμενου της λεγόμενης EU Taxonomy, δηλαδή το σύστημα αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προδιαγράφει τι μορφές ενέργειας και κάτω από ποιους όρους μπορούν να χρησιμοποιούνται. Το EU Taxonomy. Ιούλιος 2022 πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο. Λοιπόν, άρα αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο αποτελεί μέρος επίσημα του ενεργειακού μείγματος. Άρα η Ελλάδα δεν έχει λόγο να θέλει να μειώσει ή να ελαχιστοποιήσει το φυσικό αέριο, καθότι ήδη και τρέχουν και επενδύσεις πολλές σε δίκτυα και σταθμούς FSRU και διάφορα πράγματα. Όμως, κύριε Σαχίνη, αλλού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αν θέλουμε οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και πώς την εννοούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να αποκλείεις ορισμένους τύπους δραστηριοτήτων που θα σου φέρουν ανάπτυξη, θα σου φέρουν επενδύσεις και να λες δεν τις θέλω, προτιμώ κάποιες άλλες, οι οποίες είναι αμφίβολο αν θα έρθουν. Και αυτό το βλέπουμε το τελευταίο και το διάστημα. Λοιπόν, κάνοντας έρευνες υδρογόνων ανθράκων, θα οδεύσουν προς την Ελλάδα μια ολόκληρη σειρά από επενδύσεις. Γιατί δηλαδή το αγνοούμε αυτό το πράγμα? Τη στιγμή που έχουμε και πολύ ψηλό χρέος, πολύ μεγάλο ψηλό χρέος, σε ονομαστικούς, αλλά και σε ποσοστιαία βάση, και σε ονομαστική και σε ποσοστιαία βάση. Η Ελλάδα έχει ανάγκη τις επενδύσεις. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να λέμε όχι, δεν θέλω επενδύσεις στους υδρογονάθρακες, μα δεν λέμε να βγάζεις τόνους άνθρακα ή πετρελαίου. Μιλάμε για φυσικό αέριο, το οποίο είναι ενταγμένο μέσα στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα. Και αν δεν το θέλεις εσύ το φυσικό αέριο που θα βγάλεις, αν το βγάλεις, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν έρευνες, αν το βγάλεις, αυτό μπορεί να το δώσει στην Ευρώπη, η οποία έχει ανάγκη από αέριο. Αισθάνεστε ότι σε αυτό το παιχνίδι, γιατί περί παιχνιδιού αντιλαμβανόμαστε ότι βρισκόμαστε, από τη μια είναι η Γερμανία, από την άλλη, επειδή η βασική εταιρεία που έχει ενδιαφερθεί για ερευνητικές γεωτρήσεις είναι αμερικανικών συμφερόντων. Ναι, κύριε Σαχίνη, η Γερμανία έχει αρχίσει να γίνεται μια τοξική δύναμη στα ενεργειακά πράγματα της Ευρώπης. Και την έχει πατήσει επανειλημμένως και το είδαμε και τώρα. Έκλεισε τα πυρηνικά της η Γερμανία και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακό. Άρα... και παρατείνει την κατανάλωση άνθρακα μέχρι το 2040. Μάλιστα. Και να μας δίνει σε εμάς μαθήματα. Δεν δεχόμαστε μαθήματα από τη Γερμανία στη διαχείριση της ενέργειας. Μάλιστα. Και τη στιγμή που η ίδια χρησιμοποιεί άνθρακα για πολλά χρόνια και ανοίγει καινούρια ορυχεία. Πέρσι άνοιξε καινούρια ορυχεία η Γερμανία. Εμείς τα κλείσαμε. Εμάς μας κούνησαν και το δάχτυλο που δεν τα κλείναμε πιο γρήγορα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει θέμα με το θέμα του ηλεκτρισμού. Κατηγορεί τη Γαλλία ότι έχει τα πυρηνικά. Ναι, αλλά η Γαλλία αυτή τη στιγμή είναι εξαγωγική χώρα στον ηλεκτρισμό στην Ευρώπη και αν δεν ήταν θα είχε καταρρεύσει η Γερμανία. Κύριε Σταμπολή, θέλω να σας ρωτήσω με την εμπειρία που έχετε και η διατύπωσή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτική. Αυτό το μοντέλο βίαιης, είμαι σαφής, μετάβασης στην πράσινη ενέργεια, στον ευρωπαϊκό χώρο, που κατά το μάλλον ήταν είναι κυρίως γερμανικός σχεδιασμός, δεν συσσωρεύει ούτως ή άλλως προβλήματα, φτώχεια και ακρίβεια και εξηγούμε όταν πέρα από το παγκόσμιο σε ποσόσταση των άνθρακα, εδώ οι κοινωνίες, η δική μας για παράδειγμα είναι μια φτωχή κοινωνία, μην τρελαθούμε τώρα. Δεν θα έπρεπε πρώτα να στηριχτεί στις δυνάμεις της, να αναπνεύσει ο κόσμος και μετά να πάει όταν θα προχωράει και η τεχνολογία, γιατί έχουν λυθεί προβλήματα για την κατανάλωση παραγόμενης από ΑΠΕ ενέργειας που περισσεύει και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Εδώ δεν υπάρχουν δίκτυα διανομής. Δυστυχώς η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έγινε με έναν μη συντεταγμένο τρόπο. Με αποτέλεσμα να δοθούν πολύ περισσότερες άδειες από ό,τι έπρεπε. Η εξέλιξη και εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ να μην συμβαδίσει με την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κορεσμό
στο δίκτυο εγκατεστημένης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα τις κρίσιμες ώρες της ημέρας μεταξύ των 12.30-2.30 να απορρίπτεται ένα μεγάλο μέρος της ενέργειας που παράγεται από τη ΣΑΠΕ. Και αν δεν απορριφθεί από τον διαχειριστή, θα καταρρεύσει το σύστημα. Διότι υπάρχει, χάνει την ισορροπία του το σύστημα. Mm-hmm. Λοιπόν, ήδη το βλέπουμε. Έχουμε μηδενικές τιμές μέσα στην ημέρα. Λοιπόν, άρα ζούμε ήδη τις επιπτώσεις της πολύ γρήγορης ανάπτυξης των ΑΠΕ. Εγώ δεν είμαι κατά των ΑΠΕ. Δουλεύω από το 1974 πάνω σε αυτό το τομέα. Αλλά είμαι υπέρ των ΑΠΕ να εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο κομμάτι των ενεργειακών αναγκών και να μπορούν να λειτουργήσουν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να μπορεί να είναι ευκαιρία αυτή για να αναπτυχθεί η εγχώρια βιομηχανία. Μάλιστα. Αυτό είναι και κρίσιμο. Εδώ δεν υπάρχουν δίκτυα διανομής. Δήμοι που πήραν εμβληματικές πρωτοβουλίες δεν μπορούσαν να τις βάλουν στο σύστημα. Ενώ παρήγαγαν από φωτοβολταϊκά, στο Άργος Ορεστικό, θυμάμαι για παράδειγμα. Τους πέταξε έξω το σύστημα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Μάλιστα. Άρα, κύριε Σταμπολή, επειδή ο πολίτης στην Ελλάδα, και το ξέρετε, στην Ελλάδα ζείτε, στενάζει. Έχει αυτό το παρακολουθητήρι των λεγόμενων χρωματιστών τιμολογίων. Το μείγμα δεν αλλάζει όμως. Αρνητικά εννοώ, δεν αλλάζει. Ναι. Εκ των πραγμάτων θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο κορεσμού, θα αποθαρρυνθούν οι νέοι επενδυτές, διότι θα βλέπουν τους παλιούς να απορρίπτεται η ενέργεια, ένα μεγάλο μέρος, όχι όλοι, ένα μέρος της ενέργειας που εγχέουν στο δίκτυο, και αυτό θα έχει μια επίπτωση αρνητική στις επενδύσεις. Και κάποια στιγμή οι επενδύσεις στον χώρο των ΑΠΕ θα μειωθούν ή και θα μηδενιστούν. Λοιπόν, εκεί, πάμε εκεί, και αυτό θα γίνει πολύ γρήγορα. Μέσα στους επόμενους μήνες θα το δούμε αυτό να γίνεται. Μάλιστα. Έως ότου ισορροπήσει το δίκτυο, έως ότου μπορέσουν να υπάρξουν γραμμές υψηλής τάσης για εξαγωγή της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει το ελληνικό σύστημα. Αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί. Χρειαζόμαστε μερικά χρόνια. Έχετε δίκιο. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Βασίλης, ρωτήστε, λέει, μιας και έχετε τον κύριο Σταμπολή, γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση καθυστερημένα στο δυτικό κόσμο, για τις σπάνιες γαίες. Αλλά για να μην τρελαθούμε, και αυτές εξορίξεις χρειάζονται. Άρα, πόσο καθαρή είναι η ενέργεια από σπάνιες γαίες, ή δεν μας νοιάζει για τον υπόλοιπο πλανήτη, αρκεί να έχουμε εμείς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Δεν είναι μόνο οι σπάνιες γαίες, είναι και τα κρίσιμα υλικά, με μέταλλα, όπως είναι το νικέλιο. Όπως είναι ο κασίτερος, όπως είναι ο χαλκός. Ο χαλκός έχει πάει στα ύψη. Μέταλλα μαζί με τις σπάνιες γαίες, και αυτά η παραγωγή τους δεν είναι πάντοτε περιβαλλοντολογικά καθαρή. Λοιπόν, άρα και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να δοθεί έμφαση να παραχθούν, διότι αυτή τη στιγμή το 90% των σπανίων γεών κυριαρχείται από την Κίνα. Η Κίνα παράγει και εξάγει τις σπάνιες γαίες. Mm-hmm. Λοιπόν, και άρα έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να ενθαρρύνουμε παραγωγή εκτός Κίνας, για λόγους, αν θέλετε, μιας πολιτικής ισορροπίας. Ξέρετε, στα κρίσιμα ορυκτά, μιας και το αναφέρατε και έχετε δίκιο, ο χαλκός έχει εκτιναχτεί στα ύψη, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ, είναι απλησιαστός. Και πλέον δημιουργούνται άλλα ζητήματα. Αυτά να τα καταλαβαίνουμε, γιατί στη δική μας καθημερινότητα θα κουμπίσουν κάποια στιγμή. Άρα βλέπουμε ότι είναι και οι πρώτες ύλες που αυξάνεται το κόστος, και άρα αυξάνεται και το κόστος των συστημάτων μετατροπής ενέργειας σε ηλεκτρισμό. Κύριε Σταμπολή, πριν σας αποχαιρετήσω, με ρωτούν εδώ, κατά τη γνώμη του κυρίου Σταμπολή, πέρα από τις αμφισβητήσεις γεωπολιτικές της Τουρκίας, αν είναι δυνατόν με σεχωρική θάλασσα, υπάρχει θέμα και με τα θαλάσσια πάρκα? Ναι. Θίγεται ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και επίκαιρο. Η Ελλάδα, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν θα έπρεπε καν να κηρύξει θαλάσσια πάρκα τόσο μεγάλης έκτασης και στους χώρους που τους έχει να κηρύξει, εάν προηγουμένως δεν είχε ξεκαθαρίσει το θέμα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός δεν είναι ελληνική επινόηση, είναι υποχρέωσή μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
μας καλούσε επανειλημμένα τα τελευταία 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρώσουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τελείωσαν οι ημερομηνίες, η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε. Η Ελλάδα οδηγείται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι για έλλειψη κατάθεσης των χαρτών για τον χωροταξικό σχεδιασμό. Αν το είχαμε κάνει αυτό, αυτομάτως θα είχαμε προσδιορίσει την ΑΟΖ, την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Και εφόσον είχαμε καθορίσει την ΑΟΣ και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, τότε θα μπορούσαμε με άνεση και ασφάλεια να ανακηρύξουμε τα θαλάσσια πάρκα όπου εμείς θέλαμε. Άρα δεν είμαι κατά των θαλασσίων παρκών, είμαι κατά του τρόπου με τον οποίο έγινε, που αυτή τη στιγμή δίνουμε λαβή στην Τουρκία να γύρει θέματα. Θα μου πείτε, όταν θα κάναμε τον χωροταξικό σχεδιασμό και θα δίναμε τις συντεταγμένες για την ΑΟΣ, δεν θα είχε γύρει τότε θέμα η Τουρκία? Ασφαλώς και θα είχε. Αλλά οι αντιρρήσεις και αντιδράσεις και η οργή, αν θέλετε, της Τουρκίας θα επιμερίζονται ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα. Δεν θα ήταν μόνο δική μας υπόθεση. Λέτε ότι επειδή είναι οδηγία ευρωπαϊκή, θα ήταν υποχρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει θέση? Ακριβώς. Η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, αν θέλει, να καταθέσει τους χάρτες βάσει του ευρωπαϊκού χωροταξικού σχεδιασμού, όπως απαιτείται, και να ξεκινήσει το θέμα από εκεί. Είναι ευρωπαϊκό το θέμα. Εκτός αν, όπως λέτε, με οδηγείτε στο συμπέρασμα, εκτός αν θέλεις να πεις ότι εγώ, παιδιά, θέλω μεν, αλλά φωνάζει ο γείτονας, αφήστε το. Και να μην τον νευριάσω. Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Μάλιστα. Έτσι λέει και η κυβέρνηση και πιστεύω, και όχι παιδί μου, την κυβέρνηση να το πει ότι ανήκουμε στην Ευρώπη και στη Δύση. Έτσι μεγαλώσαμε, ανήκουμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, άρα έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να ακολουθήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα σε μια περίπτωση όπου πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά μας ταιριάζει απόλυτα. Γιατί αρνούμεθα? Εκείνη το ερώτημα. Μάλιστα. Να κλείσω με μια επισήμανση του φίλου του Νίκου, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ο Χαλκός έχει πάει στα ύψη και είναι απλησίαστος για τις μονάδες επεξεργασίας αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω, λέει, να υπενθυμίσω σε όλους ότι και για να αναβαθμίσεις δίκτυα διανομής της φιλικής πράσινης ενέργειας χρειάζεσαι Χαλκό. Ή κάνω λάθος, ναι, λέει. Ναι. Άρα όλα συναρμόνουν. Κύριε Σταμπολή, φοβάμαι ότι δεν υπάρχει. Και επανέρχομαι σε αυτό, με αυτό τον ακούσουμε. Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική. Γιατί αν υπήρχε, θα είχε αναλύσει όλες τις παραμέτρους. Θα μου πείτε σε τι υπάρχει, αλλά λέω. Υπάρχει μια εθνική στρατηγική, αλλά δυστυχώς, όπως το έχουμε υπογραμμίσει και άλλες φορές, περιορίζεται στο ΕΣΕΚ, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Εμείς πιστεύουμε ότι η ενεργειακή στρατηγική πρέπει να είναι κάτι μεγαλύτερο, να ξεπερνάει το ΕΣΕΚ και να είναι εθνική ενεργειακή στρατηγική. Δεν είμαστε κατά του ΕΣΕΚ. Το ΕΣΕΚ πρέπει να υπάρχει και είναι και αυτό μια ευρωπαϊκή υποχρέωση. Μας βοηθάει σε πάρα πολύ να καθορίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Η εθνική ενεργειακή στρατηγική ξεπερνάει τα όρια του ΕΣΕΚ. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και άπτεται και της οικονομίας και της διπλωματίας και των εξωτερικών σχέσεων της χώρας. Κώστα Σταμπολή, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη, γιατί σε αυτό το φαινομενικά δυσνόητο κουβάρι, με ένα εξαιρετικά απλό τρόπο, μας εξηγεί τι παίζεται στα ενεργειακά, που στην τελική αφορά και την τσέπη του απλού καταναλωτή. Δεν είναι. Τα πάντα θέλουν ενέργεια και το σωστό της μείγμα. Και κυρίως την αξιοποίηση των δικών σου δυνατοτήτων. Διότι δεν είμαστε μια παύλουτη χώρα. Κύριε Σταμπολή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για μία ακόμα φορά και να μου δώσετε την ευκαιρία να συνομιλήσω με εσάς και με τους ακροατές σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.